Τι Αρδάκα Γιώργος. Είμαστε οι καθηγητές φλάουτου του Δημοτικού Οδείου Λάρισας. Το φλάουτο είναι ένα όργανο με μεγάλη απήχηση στους μαθητές. Φαίνεται αυτό και από τις τάξεις του Οδείου και τις τάξεις των μουσικών σχολείων. Είναι όργανο που οι γονείς και τα παιδιά το ζητάνε. Είναι ένα όργανο από τα οπλαγία, απλώς το πούμε. Οπλάγιος απλώς είναι ένα από τα αρχαιότερα όργανα. Υπάρχει σε ένα αρχαιολογικό έβριμα από τις απαρχές των πολιτισμών και με διάφορες μορφές, έχοντας αλλάξει και παραλλαχθεί, εμφανίζεται όλα τα χρόνια, μέχρι που το 1840, περίπου 1843, αν δεν κάνω λάθος, ο Τόμπ Αλπέμ του δίνει τη μορφή που έχουμε εμείς σήμερα και παίζουμε. Πολλοί από τους μικρούς μαθητές του οδείου, οι οποίοι έχουν στόχο να μάθουν φλάουτο, επιλέγουν και ξεκινάνε με τη φλογέρα, ένα όργανο μελωδικό, εύκολο, προσιτό στις μικρές ηλικίες, που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν ευκολία με τα βασικά στοιχεία της μουσικής, να διαβάζουν κείμενο, να αποκτήσουν άνεση με τα ρυθμικά στοιχεία και με αυτόν τον τρόπο να έρχονται με χαρά στο μάθημα, γιατί μπορούν να παίξουν πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα μουσική. Είναι ένα όργανο το οποίο εμείς στη σχολή που έχουμε το χρησιμοποιούμε και πολύ σε σύνολα με μικρά παιδιά, με μαθητές, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το επικοινωνιακό κομμάτι της μουσικής, να αποκτήσουν από μικρή ηλικία να έχουν μουσική αντίληψη και επαφή επίσης με μικρούς σπουδαστές και έπειτα από αυτό να περάσουν στο φλάουτο ή σε οποιοδήποτε από τα ξύλινα πνευστά έχουν επιλέξει και να εξελίξουν και τις δεξιότητές τους. Thank you.
Ονομάζομαι Ορέστης Κατσιμαντλής, είμαι μαθητής του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Θεωρώ ότι ένας κόσμος χωρίς μουσική δεν νοείται, καθότι είναι η γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι οι λαοί. Χρονών. Είμαι φοιτήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Παίζω φλάουτα 10 χρόνια και πιστεύω πως αν τα συναισθήματα είχαν ήχο θα ήταν η μουσική. Thank you.
Ονομάζομαι Χρήστος Μακρής, σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Για μένα η μουσική είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούμε ελεύθερα όποτε θέλουμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας.